Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε μια ειδική προσκεκλημένη, την διδάκτορα γιατρό Τατιάνα Κυβεντίδου, ειδική ογκολόγο ακτινοθεραπεύτρια, η οποία ειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες του 21ου αιώνα, που είναι πολύ μπροστά από μας, διότι εμείς ακόμα εδώ στην Ελλάδα είμαστε στη τεχνολογία της νεολιθικής εποχής. Λοιπόν, χάρηκα που ήρθατε, έχω πάρα πολλά τηλέφωνα για εσάς ειδικά, και μου είπανε ότι είστε οι καλύτεροι να με θεραπεύσετε και εμένα τον ίδιο που έχω ένα πρόβλημα στο χέρι μου που έπεσα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε τα πρώτα βήματα στο Πανεπιστήμιο, πώς ξεκίνησαν και ασχοληθήκατε με αυτό το αντικείμενο? Κοιτάξτε, αυτό το αντικείμενο, όπως λέτε εσείς, είναι η αστυνοπτική ιατρική. Μάλιστα. Αυτή η τεχνολογία βγήκε και προχώρησε πρώτα για το διάστημα. Και 10 χρόνια την είχαμε μόνο για το διάστημα και μετά σιγά σιγά μπήκε και εφαρμόζεται στην κλωστική μας ιατρική. Εγώ είμαι κλωστικός ιατρός, δεν είμαι κάτι άλλο που λέτε και νομίζετε. Με γνωρίζετε και από τις άλλες εκπομπές που κάνω. Και με την τεχνολογία αυτή εμείς προσφέρουμε την αληθινή υγεία του κόσμου. Πού βασίζεται αυτή η τεχνολογία? Πρώτα απ' όλα όλοι ξέρουν ότι ξεκινάμε από την διάγνωση. Διάγνωση η οποία πρέπει να την δούμε μέσα στο κύτταρο. Να δούμε πώς είναι το πρόβλημα στο κύτταρο. Επειδή η υγεία μας είναι μέσα στο κύτταρό μας και ξεκινάει από το κύτταρό μας. Εμείς διαβάζουμε την ομοιόσταση του οργανισμού και από εδώ και πέρα πλέον ξέρουμε πώς ξεκινάει π.χ. ο καρκίνος. Το βλέπουμε στο ξεκίνημα, βλέπουμε το ογκοτέστ που υπάρχει στο σώμα μας, σε κάποιο όργανο, σε κάθε όργανο. Και να σας πω κάτι, αυτά που βλέπω τώρα τελευταία δεν είναι το καλύτερο για το όλο τον κόσμο. Επειδή κάπου ξεκινάει ο καρκίνος. Προδιάθεση για καρκίνο έχουμε όλοι. Όλοι, ναι. Όμως το θέμα είναι να ξεκινήσει μια πρόληψη στην βάση της διάγνωσης που κάνουμε και πρέπει να την κάνει κάθε από εμάς. Δηλαδή, μπορούμε από πριν να δούμε την προδιάθεση του κάθε οργανισμού? Βεβαίως. Προδιάθεση όχι μόνο σε καρκίνο, προδιάθεση σε ατεροσκλήρωση, προδιάθεση σε κάποια άλλη ασθένεια, αυτοάνωσες καταστάσεις, τα πάντα, τα πάντα. Και να πάρουμε τα μέτρα μας εκεί στο ξεκίνημα. Όχι να περιμένουμε μια αξονική τομογραφία που να μας δείξει πλέον ο όγκος που έχει. Ναι, ναι. Εμένα μου λέγανε κάνε αξονική, ξέρα κάνε αξονική, μα τόσες αξονικές θα πάθω χειρότερα. Κοιτάξτε, οι εξωτερικές δεν συνιστούμε να γίνονται τόσο έτσι, συχνά αναλύτες. Τόση ακτινοβολία, έλεος. Και εμείς αυτό που κάνουμε δεν έχει ακτινοβολία, δεν βλάπτει στο οργανισμό. Είναι ένα μέρος από την νέα τεχνολογία, όπως λέμε, από την προσφορά μας. Δηλαδή, κάνουμε διάγνωση, κάνουμε θεραπεία, έχουμε μηχανήματα τα οποία κάνουν 100% διάγνωση του οργανισμού και θεραπεία 100%. Διαβάζουν το θέμα, διαβάζουν το πρόβλημα. Διαβάζουν την ιστολογία και ξεκινάει ο οργανισμός μόνος του να σε μπερδεύεται. Αυτή είναι η τεχνολογία του 21ου αιώνα. Έχω πολλά στοιχεία που έχετε θεραπεύσει και πάρα πολλές ακραίες περιπτώσεις. Μπορείς λέτε για μία-δύο από αυτές? Κοιτάξτε, μερικές φορές αυτά ακούγονται απίστευτο. Ναι, αυτό. Όμως όλα τι να. Να ξεκινήσουμε τα εγκεφαλικά. Έχω δείξει και στις προηγούμενες δικές μας εκπομπές ότι υπάρχουν εγκεφαλικά επεισόδια πριν από 7 χρόνια που έχει πάθει ειδικά αυτός ο κύριος. Και ύστερα από 7 χρόνια το έχουμε ξαναφέρει στην ζωή αυτό που ξεκίνησε να περπατάει. Αυτά δεν γίνονται. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Μακάρι να βοηθήσετε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, αρκεί ο κόσμος να καταλάβει, να ανοίξει λίγο το, έτσι, το μυαλό του, πώς να το πούμε. Ναι, ο κόσμος για πώς δίνει τα χιλιάρικα και να πάει στη Μύκονο, να πάει στα Σκυλάδικα και για την υγεία του δεν τα δίνει. Πώς θα ερμηνεύετε σε αυτό? Κοιτάξτε, δεν ενδιαφέρονται την υγεία τους. Αφήνουν την υγεία τους στην τύχη. Ναι. Δηλαδή,
Τι να πει τώρα, αυτό που τα παθαίνει ο γείτονας είναι καρκίνος, είναι κεφαλικό. Όμως εγώ όταν πάω σε Μύκονο δεν πρόκειται να το κάνω. Σε όποιο φύγει να πάει τα παίξουν τζιπάκια, λιμουζίνες. Πώς για αυτά έχουν λεφτά και την υγεία τους δεν έχουν. Τι συμβαίνει, υπάρχει μια υποκουλτούρα. Όταν δεν ενδιαφερόμαστε για την υγεία μας. Να το, ήδη ένας πελάτης πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τώρα χρωστάνε και τις τράπεζες. Έχουν πάθει πολλά κεφαλικά. Κάθε μέρα η τράπεζα στέλνει εξώδικα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τα εγκεφαλικά έχουν θερεί στην Ελλάδα και πρέπει να προσέχουμε γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά γύρω μας και ξαφνικά. Αυτό έχει δίκιο. Και αυτό που λέω εγώ το καλοκαίρι, επειδή το καλοκαίρι είναι μια εποχή πολύ επικίνδυνη να συμβεί το μέσα σας πότε. Ναι, βέβαια. Ναι, το καλοκαίρι. Έχετε ακούσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι συμβαίνουν τα εγκεφαλικά πιο συχνά. Πιο συχνά. Εκεί δηλαδή το εμβολιασμό είναι πιο συχνό, δεν πίνουμε νερό, παραπάνω πολύ ο λίτρο το ημέρα. Ο ήλιο. Πάρα πολλά. Και τοξίνε που λέμε. Γι' αυτό πάντα λέω ότι πρέπει να κάνουμε και κυταρική αποτοξινοσύνη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι, δεν μπορούμε 5 λεπτά ή 10 λεπτά. Πού θα μπορούσε να σα βρει κάποιο στη Ρία Κυβερνήτου. Εντάξει, εγώ πάντα δίνω το. Πείτε το τηλέφωνο σου τελευταία. Όχι, δεν εντάξει, πάντα βγαίνει. Θα το δείξει το παιδί, θα το δείξει το παιδί. Πάντα βγαίνει και αύριο το που θα κάνουμε εγγραφή. Πάλι τα εγκεφαλικά και τα προβλήματα. Εγώ καταρχάς είμαι και ο ονκολόγος. Θα να σας πω ότι εκτός από αυτό ότι εγκεφαλικά είναι δεύτερη αιτία θανάτου τώρα. Και τώρα βάλουμε πρώτη, όπως βλέπετε, το κορονοϊό κτλ. Είναι και ο καρκίνος που δεν μας έχει αφήσει. Απειρεί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε την τεχνολογία που βλέπει. Αν ξεκινάει ο καρκίνος και δυστυχώς ξεκινάει. Μπορούμε να το προλάβουμε. Μπορούμε. Αυτό είναι θετικό. Είναι, δηλαδή με ασύλλα που θα ανοίξουμε είναι πρόληψη του καρκίνου. Έχουμε και τεχνολογία, έχουμε και τα κατάλληλα προϊόντα από βιολογικές ουσίες που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Άλλες ασθένειες που θα μπορούσαμε να προλάβουμε. Τα πάντα, οτιδήποτε. Δηλαδή, όπως λέμε, δεν υπάρχει ασθένεια που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν ασθενείς που δεν θέλουν να γίνουν καλά. Από την εντύπωσή μου, το συμπέρασμα μου, αυτό που έχω δει τόσο. Οι άλλοι, οι παραδοσιακοί γιατροί, πώς θα αντιμετωπίζουν. Παραδοσιακοί γιατροί. Εσάς, πώς σας δέχονται. Κοιτάξτε, εγώ είμαι κλασικός γιατρός. Ναι. Εγώ εφαρμόζω στην κλασική γιατρική αυτή τη νέα τεχνολογία. Αυτή βέβαια βασίζεται και στην παραδοσιακή γιατρική που τόσα χρόνια εμείς είμαστε στην. Για παράδειγμα, εμένα μου είπε ένας γιατρός, έλα να σε πάω να σου βάλω κάτι μαγνήτες εδώ, κάτι τρελά, ας πούμε. Όχι. Αυτά είναι. Αυτά καταρχάς είναι επιστημονικά. Εγώ που είμαι σαν γιατρός και είμαι νέα τεχνολογία, συνέχεια κάνω δημοσιεύσεις. Είμαι στην διεθνή. Στην διεθνή χώρο. Δηλαδή, δεν είμαι άγνωστη και με ξέρουν και στο άλλο κόσμο. Επειδή αυτές τις τεχνολογίες δουλεύουν και στην Αγγλία, δουλεύουν. Και στη Νέα Ζηλανδία ακόμα δουλεύουνε. Μπράβο σας. Δουλεύει και εδώ η Ελλάδα που είναι αποκράτηση, τι όχι. Αυτός λέει, δηλαδή οι φυσικές δυνάμεις είναι αληθινή ιατρή της νόσου. Και εμείς δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε αυτές τις δυνάμεις του οργανισμού να ξεκινήσουν να δουλεύουνε. Γιατί αν δεν δουλεύει ο οργανισμός και ο καρκινοπαθής να είσαι και με κεφαλικό να είσαι και κάτι άλλο, δεν μπορείς να σωθείς. Σιγά σιγά σβήνεις, σιγά σιγά προς το τέλος, επειδή ο οργανισμός απέχει. Άρα το μήνυμα είναι λιγότερες διακοπές στη Μύκονο για να εξοικονομήσετε κάποια λεφτά για την υγεία σας, για να ξαναπάτε και του χρόνου. Γιατί άμα αρχίσει τα εγκεφαλικά και οι άλλες ασθένειες, άντε για μετά, άντε το πολύ πολύ τίνω για κανένα θαύμα. Παναγία βοήθησέ μας. Εντάξει, επειδή τώρα τελειώνει ο χρόνος μας, μπορούμε και άλλη φορά να τα πούμε. Βεβαίως, θα συνεργαστούμε. Να ξεκινήσουμε και τις δικές σας θεραπείες, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή υγεία σε όλους. Στο τέλος, ο συνοθέτης θα δείξει και το τηλέφωνο της κυρίας γιατρού και όλα θα πάνε καλά με τη βοήθεια του Θεού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Τα σέβομαι. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.